Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Περιφερειακή Σύμβουλε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι πρώην Δήμαρχοι, κύριε Ανδρέα Κούντουρε, κύριε Δρυλεράκη, κύριε Διαλυνά, και ας μην θέλετε να σας προσφωνώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση, οφείλουμε να χαιρετήσουν κάποιοι και αυτοί, και θα ξεκινήσουμε μάλλον από τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια με τον Ανδρέα Κούντουρο. Καλησπέρα. Τελούμε και φέτος το μνημόσυνο ενός ξεχωριστού μεραμπελιώτη κριτικού του Ρούσου Ανδρέα Κούντουρου. Ενός ανθρώπου που με την παρουσία του και κυρίως με τη δράση του έδειξε ότι το να σκέφτεσαι για το κοινό καλό θα πρέπει λογικά να είναι αυτό που θα πρέπει να διακρίνει όλους τους ανθρώπους που αποφασίζουν να αποκτήσουν μια θέση ευθύνης. Ειδικά στα χρόνια μας που ο απόλυτος εγωισμός έχει κατακλείσει τον κόσμο και το εμείς έχει χαθεί και έχει μείνει μόνο το εγώ, η τιμή και η αναφορά σε ανθρώπους όπως τον Ρούσο Κούντουρο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα ήθελα, αλλά δεν το καταφέρνουμε πάντα, σε τέτοιες εκδηλώσεις να υπάρχουν νέοι, γιατί όλοι εμείς που είμαστε εδώ ξέρουμε ποιος ήταν ο Ρούσος Κούντουρος, τι έκανε, γιατί το έκανε, τι παρακαταθήκη άφησε στην οικογένειά του στον τόπο του. Θα θέλαμε τα παιδιά λοιπόν να αντιληφθούν κάποια από αυτά τα πράγματα. Άλλος κόσμος, άλλα κοινωνικά δεδομένα. Δεν πάβει όμως να είναι πρωταρχικό στοιχείο στη ζωή μας το ότι πρέπει να συνειδητοποιούμε και να δεχόμαστε ότι είμαστε κοινωνικά όντα. Άρα πρέπει να συνυπάρχουμε και να συνυπάρχουμε όμορφα και να δίνουμε κομμάτι από τον εαυτό μας και για τον άλλο. Θεωρώ ότι για την ιστορία και τον ρόλο του Ρούσου Κούντουρου και ο εγγονός του, αλλά και οι υπόλοιποι θα πούν περισσότερα, οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να τα επαναλάβω κι εγώ. Να πω μόνο ότι για αυτόν τον λόγο και τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ο Δήμος να κάνει αυτό το μνημόσυνο σε συνεργασία πάντα, αφού μια χρονιά γίνει στον Άγιο Νικόλαο και μια εδώ, δεδομένου ότι ο Ρούσος δραστηριοποιήθηκε και στα δύο μέρη, στο Μεραμπέλο δηλαδή, με τους τοπικούς συλλόγους που ενδιαφέρονται, και θα ευχαριστήσω φέτος την ΠΛΕΑΜ που δέχτηκε να σηκώσει όλο το βάρος αυτής της εκδήλωσης. Και πιστεύω ότι έστω και έτσι κρατάμε ζωντανή την ιστορία και την εικόνα αυτών των ανθρώπων για να την μεταφέρουμε και να την μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Να είστε καλά. Συζητώντας πέρσι τέτοια εποχή με τον φίλο τον Γιώργο, τον Μανολίδη, για τις εκδηλώσεις της δράσης της ΠΛΕΑΜ και του μουσείου, λέγαμε ότι με το που θα υποχωρήσει η πανδημία, ευκαιρία θα είναι για μια λίγο διαφορετική προσέγγιση της ετήσιας εκδήλωσης μνήμης και τιμής στο Ρούσο Κούντουρο, με μεγαλύτερη συμμετοχή ιδίως της νεολαίας. Και όταν φέτος ο Γιώργος και η Μαρία Υποστάκη πρότειναν να εστιάσουμε στη διαθήκη παρακαταθήκη του Ρούσου με τον τρόπο που το κάνουμε απόψε, ο πατέρας μου και εγώ φυσικά υπερθεματίσαμε, έτσι, δεν μπορούσαμε παρά να επικροτήσουμε αυτή την, να υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση. Από μένα δύο κουβέντες.
Αριστοτέλης, δύο σχόλια για τα δύο ουσιαστικά του τίτλου της εκδήλωσης, «Διαθέτης αξίες». Ο Ρούσος ως διαθέτης, ταπεινός διαμετακομιστής, ο οποίος διαβάζουμε, τέλος να διαβάσω κάποια αποσπάσματα, διαβάζουμε σε μια επιστολή του από τις φυλακές προς την οικογένειά του λίγες μέρες πριν από την εκτέλεση, ο οποίος δεν υπήρξε παρά ο μικρότερος στρατιώτης και ο τελευταίος πολίτης, που είχε όμως την ευτυχία να μπορέσει να κλείσει μέσα του τεράστια ποσότητα από τα πιο μεγάλα και τα πιο ευγενικά ιδανικά. Τις αξίες, δεύτερο ουσιαστικό του τίτλου, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της υπερ-Ευρώπης, γράφει στη διαθήκη του. Ένα πολύχρωμο μπουκέτο από αξιακούς προσδιορισμούς για τα παιδιά του και για τους νέους. Από έψιλον, έψιλον κεφαλαίο, το έψιλον της Ελλάδας, διαβάζω. Έντιμη, ευσυνείδητη, ενάρετη, ειλικρινής, εργατική, ευγενική, ευθαρσής, εγκρατής, ελεήμονες ευσεβής και ένας από αλφαγιώτα αισιόδοξη, να είναι η απόγονή του, να σκορπίζουν, γράφει, παντού το άρωμα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Οι αξίες αυτές τις μέρες μας το βιώνουμε όλοι, έχουν ξεβάψει, έχουν εκπέσει σε συνθήματα περιχαράκωσης και μυσαλλοδοξίας. Όπως έλεγε ο Δήμαρχος, εγώ και οι άλλοι, εμείς και οι απέναντι. Οπότε βασικό μας στοίχημα και χρέος, ιδίως εμάς των παλιότερων, είναι να τις αποκαταστήσουμε αυτές τις αξίες σε ένα φαρδί ανοιχτό ορίζοντα της μετά ή υπέρ Ευρώπης, για να χρησιμοποιήσω πολιτισμικούς όρους που χρησιμοποιήσω ο Ρούσος. Με άλλα λόγια, έχουμε ευθύνη να αναδεικνύουμε αυτό που μας ενώνει, μας κάνει ανθρώπους, ο Ρούσος δείχνει τον δρόμο, η επέτειος του μαρτυρίου του ανανεώνει κατά χρόνο το σχετικό έναυσμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την οικογένεια του Ρούσου Κούντουρου και ιδιαίτερα τον εγγονό του και φίλο μας Ανδρέα Κούντουρο, καθώς επίσης τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης για την εμπιστοσύνη της να αναλάβουν ως πλέον την ετήσια εκδήλωση μνημόσυνων του Ρούσου Ανδρέα Κούντουρου. Στην εισαγωγή μου δεν θα σταθώ στη σπουδαιότητα του τετόμου ούτε στην ιστορία του πάραξη. Θα σταθώ στην παρουσία του στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, που για εμάς συμβολίζει το χτες, το σήμερα και το αύριο. Όπως σας είναι γνωστό, η αίθουσα με την ιστορική συλλογή είναι αφιερωμένη στο Ρούσο, ενώ ένα μέρος της συλλογής αφορά στη ζωή του. Στο επίκεντρο δε βρίσκονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ιδιαίτερες αναφορές που γίνονται κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων στον Ρούσο. Με κεντρικό μας σύνθημα, εκεί που η λευτεριά ανατέλει από το αίμα ηρώων σαν του Ρούσου, θάνατος δεν υπάρχει, δίνεται η σκητάλη στους μαθητές για να συζητήσουμε, να αναστοχαστούμε και να μεταλαμπαδευτούν οι γνώσεις, οι αξίες, τα νέα παιδιά στους συνεχιστές της ιστορίας. Στην εφημερίδα «Η Φωνή των Νέων» της 28 Σεπτεμβρίου του 1944 διαβάζουμε